Είμαστε στην κατασκευή του Πάρκου Ερυθρέας, που είναι ένα σημαντικό έργο, ένα έργο που δρομολογήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και συνεχίζεται. Πρόκειται για ένα γραμμικό πάρκο, το οποίο εκτείνεται συνολικά σε 50 περίπου στρέμματα και αυτή είναι μια υπολογίσιμη έκταση μέσα στον αστικό μας ιστό. Είναι μια ήπια παρέμβαση αυτή, η οποία περιλαμβάνει ποδηλατικές διαδρομές, περιλαμβάνει ένα τμήμα πεζοπορικό, χώρους αναψυχής, στάσεις, παιδικές χαρές και μπορεί να λειτουργήσει ως ένα συνδετήριο τμήμα της πόλης προς την κατεύθυνση της Κνωσού. Και αυτό έχει επίσης τη σημασία του μέσα στο συνολικό μας σχεδιασμό, πώς δηλαδή η πόλη εξακτηνώνεται και πώς τα νευραλγικά της σημεία συνδέονται με τόπους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Κνωσός. Αυτό το έργο λοιπόν, το οποίο προχωράει ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης σε ό,τι αφορά αυτήν του εδώ την φάση και είναι πράγματι το μεγαλύτερο τμήμα αυτό το οποίο κατασκευάζεται, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να παραδοθεί στο σύνολό του σε χρήση μέχρι τα τέλη του 2025. Ωστόσο, επιδιώκουμε και την τμηματική παράδοση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι της πόλης αυτής και οι επισκέπτες της βέβαια να το απολαύσουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Είμαστε στο Πάρκο Ερυθρέας, στην εκτέλεση των έργων του δεύτερου τμήματος του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο ξεκινάει ουσιαστικά από την Όδο Κνωσού χαμηλά και καταλήγει στο Πάρκο Γιαμπουλάκη. Είναι ένα έργο το οποίο δίνει μια απάντηση συνολικά στο τέταρτο διαμέρισμα, καθώς εκτείνεται μέχρι και, μέχρι και την Κνωσό επί της ουσίας, το δεύτερο τμήμα της βέβαια. Ένας κοινόχρηστος χώρος ο οποίος συνολικά αθροίζει περισσότερα από 45 στρέμματα. Βιοκλιματική αναβάθμιση γίνεται πέραν των κοινόχρηστων χώρων και του ποδηλατόδρομου που συμπεριλαμβάνει η μελέτη, τη συνολική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής με ψυχρά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, με αρκετό πράσινο, αλλά και κοινόχρηστους χώρους, παιδικές χαρές για τους δημότες, αλλά και τους επισκέπτες, οι οποίοι θα μπορούν, ξεκινώντας την πορεία τους από εδώ, να φτάσουν στην Κνωσό, είτε με το ποδήλατό τους, είτε και με τα πόδια. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Αντώνης Τρίτσης, ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων και από ίδιους πόρους του Δήμου, γύρω στους 450.000. Στόχος μας είναι να εκτελεστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε ένα χρόνο που να μην ξεπερνά κατά πολύ το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του έργου, το οποίο στο τμήμα αυτό φτάνει στον 7ο του 2025. Στόχος μας λοιπόν είναι μέσα στο 25 να έχει αποδοθεί στους δημότες το σύνολο του έργου. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσο εκτελείται το έργο τμηματικά θα παραδίδεται και θα αποδίδεται στους δημότες και στους επισκέπτες.